Ο λογισμός έρχεται να προσθεθεί στα δεκάδες μέτρα που έχουν πάρθει όχι για την προστασία της υγείας, για την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, για τη ζωή και την αξιοπρέπεια των εργαζόμενων, αλλά για τη θωράκιση των κερδών των μεγάλων μονοπωλίων, για το τσάκισμα της ζωής των εργαζόμενων. Τα σωματεία και σήμερα το πρωί είμαστε εδώ, σήμερα που ψηφίζεται αυτός ο κρατικός προϋπολογισμός, να δηλώσουμε πως οι δικές μας ζωές είναι που οι δικές μας ζωές και η δικιά μας δουλειά είναι που βγάζουν τα εκατομμύρια των κερδών, είναι αυτά που εξασφαλίζουν τους κρατικούς προϋπολογισμούς και από αυτή τη σκοπιά θεωρούμε ότι όλα τα χρήματα αυτά δεν έπρεπε να πάνε για την υγεία μας, για την προστασία των οικογενειών μας, για την αξιοπρέπεια της δουλειάς μας. Εμείς διεκδικούμε εδώ και τώρα ο κρατικός προϋπολογισμός να μην καταθεθεί, να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας, να αυξηθεί το κονδύλι προς αυτό και όχι να μειωθεί εν μέσω πανδημίας όπως γίνεται σήμερα, όπου είναι μείον 600 εκατομμύρια ευρώ το κονδύλι για την υγεία, να σταματήσουμε να είμαστε χορηγοί του σφαγείου του ΝΑΤΟ με 4 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Όλα αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να πάνε στην παιδεία, στην υγεία, στην ασφάλεια, σε όλους τους εργαζόμενους πίσω. Από αυτή την έννοια εμείς συνεχίζουμε τη δράση μας, όλα τα σωματεία μπαίνουμε μπροστά και ζητάμε από την κυβέρνηση, από το κράτος και από την εργοδοσία χώρους δουλειάς ασφαλείς, ζωή με αξιοπρέπεια, 751 ευρώ κατώτατο μισθό για όλους τους εργαζόμενους, κανένας άνεργος χωρίς εξασφαλισμένο εισόδημα.